Πάντως βρήκε ένα τον τρόπο να νικήσει τον κάψονα εχθές στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ένα συγκεκριμένο κύριο. Άλλο ένα φίλο μου, λοιπόν. Δικό σου φίλο, ναι, για να τον δούμε λίγο. Μπορούμε να τον δούμε, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί το έκανε, πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήταν ένα extreme sport αυτό μέσα στον δρόμο, στον στην Τσιμισκή. Με το πατίνι του, με το πατίνι του. Και μέσα στο καύσωνα, rollers νομίζω. Όλο. Α, ναι. Ναι, ναι. Δεν έκανα τον ήμουν μικρή, ναι. Αλλά ο κύριος βρήκε έναν τρόπο, δεν ξέρω, πραγματικά αν έκανε ηλιοθεραπεία, μη φορώντας μπλούσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καταγράφηκε. Με το σόβρακο. Καταγράφηκε από τα κινητά και το βλέπω. Περμούδα είναι, μια χαρά κορμί έχει το παιδί. Νέο παιδί είναι εδώ πέρα, με κορμάρα. Είμαι γυμνός. Ναι, μια χαρά είναι. Ωραίος, ωραίος. Μια χαρά. Επικίνδυνο. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, όντως, έχεις δίκιο. Επικίνδυνο. Αλλά το παιδί μια χαρά είναι. Ένα παιδί, ωραίο παιδί. Εντάξει. Ωραία. Χάρμα θαλμών είναι. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Έτσι φαίνεται. Όταν σα βγω εγώ έτσι να έρθω να το βρει στη δουλειά. Μην γελάς, ρε. Να με δει τη Λαβρίου το πρωί με τα roller skate. 100 κιλά ιδία με τα roller skate, φαντάζομαι. Μα είσαι καλά. Αν βγεις εσύ με αυτό έξω έτσι και πας, θα σταματάνε, θα κόσμος ηρωή, θα σε κυνηγάει από πίσω. Μα ακολουθείς από πίσω, θα έρθει μέχρι το open εδώ, ε. Μα είναι δυνατόν να έρθει, δεν θα έρθει ο κόσμος. Αυτό θα με τρελάθηκε. Λοιπόν, γεια σου Μαρία. Μαρία, καλημέρα. Την καλημέρα μας. Καλημέρα Μαρία μας. Θα σου φτιάξουμε τη διάθεση λίγο αργότερα, θα σε πάρει ο Κολοκυθάς το μεσημεριανό θέμα. Μην ανησυχείς. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Όλα καλά θα πάνε. Μην ανησυχείς, Μαρία. Γεια σου, Μαρία μας.